Σάρτας. Ωραία παλιά για τον Κωστένογλου. Διώχνει λίγο άσχημα θα λέγαμε ο Βάντσικς στο Σαραβάκος. Κοφτή παλιά του Σαραβάκου για τον Κωστένογλου, αλλά δεν είναι τόσο καλή η προσπάθεια του Ραλαντή. Ωραία παλιά για τον Τζάρτα που σταματεί. Κόψιμο, ωραίο για τον Κωστή. Επέμβαση του Βάντσικε και του λέει κόρνερ ο Δίδης. Παρακαλώ να ξαναδούμε τη φάση. Ο Κωστής μαρκάρε, ο Τσάρτας μαρκάρε το Ξοδουλή. Δίνει για τον Κωστή. Έρχεται από πίσω ο Καπουράνης. Μπορέλη. Ο Δόνης. Μπαλιά δεν είναι κακή. Είναι έξυπνη μπαλιά γιατί μετά και ο συνήθως που είναι ο εκρηκτικός εντεστητής. Με τον Γεωργιάδη αυτό το κόρνερ. Ψηλοί προωθούνται. Μπάλα έρχεται στο Καπουράνη, κάνε ένα σούτι και είναι το 1-0 από τον Γιώργο τον Καπουράνη στο 12ο λεπτό. Είδα την μπάλα απομακρύθηκε, αλλά θα λέγαμε ότι έγινε απομάκρυνση από πλευράς Παναθηναϊκού. Αλλά ξαναδούμε άλλο στο replay. Ο γεγονός είναι στο 10ο λεπτό με τον γκολ του Καπουράνη. Ξανά βλέπετε ένα πολύ ωραίο σούτι. Στη κλειστή θα λέγαμε γωνιά του Ατματζίδη, ο οποίος έπεσε, αλλά λίγο ίσως καθυστερημένα, ίσως να μην περίμενε. Κοιτάξτε πως έρχεται έξω από την περιοχή και πιάνει αμέσως το βολέ στην κλίδο έτσι νοθρό θα λέγαμε, ένα οδόνι σε μια αντεπίθεση, ένα σούτ, διώχνει ο Ατματζίδης και γίνει το 2-0 από λάθος του Βλάχου. Πανικοβλήθηκε ο Βλάχος βλέποντας το Βαζέχα να έρχεται κοντά στη φάση για να πιάσει την μπάλα ενδεχομένως από την άσχημη απόκρουση του Ατματζίδη. 13ο λεπτό και ο Παναθηναϊκός με το αυτογκόλ του Βλάχου κάνει το 2-0. Κοιτάξτε τη φάση. Ο Δόνης κάνει το σουτ. Ατματζίδης δείχνει, διώχνει την μπάλα μπροστά. Λάθος. Έρχεται ο Βαζέγα. Αισθάνεται τον κίνδυνο. Ο Βλάχος θέλει να διώξει και αντί να διώξει την μπάλα κόρνερ, που αυτή ήταν βέβαια η πρόθεση του, τη στέλνει στα δίχτυα τη ΑΕΚ και γίνεται το 2-0 μεσέ. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Τζάρτα. Μπαλιά ωραία για τον Σαραβάκο με στην περιοχή. Σε καλή θέση ο Σαραβάκος. Λίγο διαγώνια ήταν. Ο Σαραβάκος εδώ θα μπορούσε να κάνει το διαιτητής. Ο Βαζέχα κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή ο Καπουράνης και αστοχή. Ήταν ευκαιρία καλή, καμία αλλαγή στο σκηνικό. Προσπάθειες. Ο Κασάπης δραστήριος, ωραία παλιά του Κασάπη. Για τον Κασάπη και βγήκε ο Βάντς και σώζει. Μια γρήγορη αλλαγή που έγινε μεταξύ Τσάρτα και Κασάπη. Κασάπης που βγαίνει συχνά και είναι και επικίνδυνο. Θέλει να μπει από μπροστά, Μπορέλη αμέσως για τον Γεωργιάδη. Το κλείνει ο Μανολάς, η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά και απόκριση του Ατματζίδη στην κεφαλιά του Δόνη. Μια ωραία φάση, κοιτάξτε και την έκφραση, εκφράζει στον πάγκο της ΑΕΚ. Λίγη επέμβαση με το ένα χέρι, παραλίγο να μπει μέσα η μπάλα, έχει κεφάλι. Δυσκολεύονται να επιβάλλουν τον κανονισμό διαιτητές. Τσάρτας λοιπόν στο φάουλ. Α, ωραίο σου. Ωραίο σου, φαινόταν ότι πήγαινε για άουτο. Χτύπησε απάνω στη συμβολή των δύο δοκαριών. Κοιτάξτε ξανά. Εδώ, ναι. Περιοχή του Παναθηναϊκού. Βγήκε ξανά από Στολάκης. Πιο γρήγορα από τον Σαραβάκο. Και κόβουν ξανά οι Παναθηναϊκοί που γυρίζουν πίσω. Είμαι Μάρκος, Χριστοδούλου, Γεωργιάς. Κάνε πάρα πολύ δουλειά. Είναι ωραία παλιά. Πολύ ωραία παλιά για τον Βαζέχα. Το σου του Βαζέχα σε πλήρη κίνηση. Ωραία προσπάθεια, δεν έχει σημασία εάν τέτοιες προσπάθειες γενικά από τους φιλάθλους και όχι από τους οπαδούς. Πρέπει να χειροκροτούνται, ήταν αμέσως, είδα, σε πλήρη κίνηση το σουτ, πολύ δυνατό σουτ. Ο Βαζέχα, όπως λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, δεν βλέπει δίχτυα παρά μόνο με όταν πλευρά ΣΑΚ. Ωραία παλιά για τον Τσάρτα. Πάσα του Τσάρτα και κόρνερ ο Βάντζικ στην προσπάθεια να... Τσάρτας, καλό, πολύ καλό και καλή και απόκριση του Βάντζικ. Εκεί που είναι ο Καπουράνης. Η μπαλιά που έγινε ήταν καλή από πλευρά του Χριστοδούλου. Ακόμα στο φάουλ λοιπόν. Καλό σουτ. Καλό σουτ και ο Βάντσικ με το ένα χέρι το αριστερό κόρνο. Ο Μάρκος τελικά το σουτ και κόρνερ. Κωστένογλου με τον Κασάπη. Βγήκε ο Κωστένογλου. Ωραία με στην προσπάθεια. Βγήκε ο Βάντσικ έγκαιρα. Έγκαιρα βγήκε ο Βάντσικ. Του Μάρκου από τα δεξιά ψέφυγε. Γυρίζει η άμυνα Τσάκη. Γίνεται η σέντρα. Ο Βαζέκα μπαίνει μέσα στη φάση. Μπερδεύονται. Διώχνει τελικά ο Ατματζίδης. Αλιγόρησε κάπως εκεί το κέντρο της άμυνας.
Βλάχος Κωστένου. Μάρκος κάνει πολύ καλή δουλειά σήμερα. Και εκεί ο Μανολάς, να ο Αγορογιάννης με το Άγιος. Εκεί ο Μανολάς πήγε πάνω στο δόμι, όχι και πολύ ορθόδοξο θα λέγω. Ο Ντόρτσης στο έδαφος. Και έχουμε τη δεύτερη κίτρινη, συνεπώς κόκκινη κάρτα στο Στέλιο το Μανολά. Χάνει ΑΕΚ 2-0, χάνει και το Μανολά στο 63. Α, και Αποστολάκης. Που θυμάται τα παλιά και βγαίνει μπροστά. Ωραία παλιά. Στοντούλου γυρίζει και το 3-0 από το Μαζά. Γρήγορη ενέργεια. Η άμυνα της ΑΕΚ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και ο Μαζέχα το 85 κάνει το 3-0. Να ξαναδούμε. Ξεκινάμε τον Αποστολάκη. Πετάει ο Χριστοδούλου στο Γεωργιάδη, ο οποίος τη γυρίζει και αμέσως το πλασέ